Πολύ καλή δουλειά από τη Χριστίνα Βραχάλη. Κατάφερε να μας δείξει το άλλο πρόσωπο τριών σπουδαίων αθλητών και πολύ καλών παιδιών. Επαναλαμβάνω, αυτό φαίνεται από χιλιόμετρα. Εμείς συνεχίζουμε Βρυδίκη και πάμε ένα ταξίδι στις Πέτσες. Στις Πέτσες και στο φαντασμαγορική η πέμπτη επαιτειακή χρονιά του Πέτσες Μίνι Μάραθον. Mm-hmm. Εκεί όπου πάνω από 12.000 επισκέπτες και αθλητές βρέθηκαν στο νησί. Συμμετείχαν στα αγωνίσματα. Ανάμεσά τους ο Σπύρος Γιαννιώτης, Περικλής Ιακωβάκης, Αθανασία Τζουμελέκα, πολλοί αθλητές οι οποίοι έτρεξαν για αυτόν τον ωραίο σκοπό. Και να πούμε πως η διοργάνωση Πέτσες Μίνι Μάραθον αφήνει για ακόμη μια χρονιά άριστες εντυπώσεις. Για να το δούμε. Οι Πέτσες υποδέχθηκαν πάνω από 12.000 επισκέπτες και αθλητές όλων των ηλικιών από 27 διαφορετικές χώρες, οι οποίοι συμμετείχαν και παρακολούθησαν από κοντά τις εκδηλώσεις του επαιτειακού Πέτσες Μίνι Μάραθον, που διεξήχθη για πέμπτη συνεχή χρονιά υπό την αιγίδα του Δήμου Πέτσων και του ΕΟΤ. Με σύνθημα νίκη είναι η συμμετοχή, οι αθλητές συναγωνίστηκαν σε 8 αγωνίσματα για μικρούς και μεγάλους, μεταξύ των οποίων τον κολυμβητικό διάβλους Πέτσων, παιδικούς αγώνες δρόμου και κολύμβησης, καθώς και τους αγώνες δρόμου 10, 25 και 5 χιλιόμετρων, με τον τελευταίο να ξεπερνά κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Οι αγώνες προσέλκυσαν για ακόμη μια χρονιά σπουδαία ονόματα του αθλητισμού, ανάμεσά τους ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο Γιάννης Δρυμονάκος, η Αθανασία Τζουμελέκα και ο Περικλής Ιακωβάκης, που αγωνίστηκαν εκτός συναγωνισμού, ενισχύοντας το κύρος του θεσμού και δίνοντας ένα μήνυμα ευγενούς άμυλα σε όλους τους συμμετέχοντες. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται. Τα πράγματα κάθε χρόνο όλο και μεγαλώνουν, όλο και περισσότερα χαμόγελα, όλο και περισσότεροι αθλητές. Είναι κάτι πολύ όμορφο για το νησί, είναι κάτι πολύ όμορφο για τη χώρα γενικότερα. Εκπληκτικά όπως κάθε χρόνο. Είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Κάθε χρόνο κάτι διαφορετικό συμβαίνει και μας μένει αξέχαστη κάθε χρονιά. Η διοργάνωση όλο και μεγαλώνει. Γίνεται διεθνής διοργάνωση λοιπόν. Συγχαρητήρια στους παρατηρητές, στον Νίκο, στον Αλέξανδρο, στον Μάκη. Είναι πηγή έμπνευσης για όλους εμάς. Η Ντενής Δημάκη και η Μάγδα Γαζέα τερμάτισαν μαζί στην πρώτη θέση στα 25 χιλιόμετρα, με τον Γρηγόρη Σκουλαρίκη να κερδίζει στους άντρες. Κώστας Νακόπουλος και Ρόι Δανάλη Αποστολοπούλου ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στα 5 χιλιόμετρα, ενώ στο αγώνισμα των 10 χιλιόμετρων νικητές αναδείχθηκαν ο Κώστας Δρόσος και η Εμμανουέλα Μαργαρόνη. Η ιδρύτρια και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πέτσες Μίνι Μάραθον, Μαρίνα Κουταρέλη, ανανέωσε το ραντεβού με τους αθλητές, θεατές και τοπικούς φορείς για την επόμενη χρονιά. 5 χρόνια μοναδικές στιγμές, Πέτσες Μίνι Μάραθον επαιτειακό, με πάνω από 12.000 συμμετέχοντες, ένα νησί που ήταν στον παλμό της άμυλας του «Εφαυγονίζεστε» και της χαράς και της συγκίνησης. Η διοργάνωση του Πέτσες Μίνι Μάραθον ολοκληρώθηκε, αφήνοντας για ακόμη μια φορά άριστες εντυπώσεις και επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται αναμφίβολα για το κορυφαίο αθλητικό event στην Ελλάδα.